συγχαρητήρια για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλείου. Ήταν κάτι που περιμένατε να γίνει τόσο γρήγορα, δεδομένου ότι αποφασίσατε τελευταία στιγμή να έρθετε στα μάστερ με πολύ λίγες προπονήσεις? Εννοείται πως όχι. Αν σκεφτείς ότι εγώ σε μερικές μέρες γίνομαι 40, σε 6 μέρες συγκεκριμένα, ο Γιώργος είχε ξαναπαίξει τον μάστερ πριν από 7-8 χρόνια. Καλά, μία φορά, δύο φορές. Παραπάνω. Παραπάνω, βέβαια. Και παραπάνω φορές. Και παρόλα θα έπαθα να παίξουμε. Και ήταν επιτυχία και η τρίτη θέση την προηγούμενη εβδομάδα και πολύ δε περισσότερο και αυτή την εβδομάδα που ήταν και η εθνική ομάδα. Mm-hmm. Ήταν το καλό βέβαια την αποφύγαμε στους ημιτελικούς και καταφέραμε και φέρσαμε τελικό. Και καλύτερο επίπεδο λόγω της εμφάνισης που τσιλιάνησε πάλι. Τι μέσο λάβεις από το Σχοινιά μέχρι σήμερα? Τίποτα απολύτως. Όχι. Ξεκούραση. Για μένα. Ήρθα και μια μέρα νωρίτερα. Ο Γιώργος έκανε πολύ προπόνηση κάτω μόνος του. Μαζί δεν κάνουμε καθόλου προπόνηση. Δεν έχουμε κάνει καμία προπόνηση. Και πριν που έκανα δηλώσει, είπα 10 λεπτά δεν ήταν αστείο, ήταν πραγματικότητα. Κάναμε μόνο μια προπόνηση προχτές 10 λεπτά μαζί. Λίγα ήταν πριν από το παιχνίδι και θέλαμε να κουραστούμε και κάναμε μόνο μια προπόνηση. Δεν έχουμε κάνει τότε προπόνηση. Δηλαδή, αν περιμέναμε να κάνετε προπονήσεις, πού θα φτάνατε? Θα περιμέναμε κάτι πολύ καλύτερο. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο. Δεν σημαίνει κάτι. Εσύ προπονήσεις, εγώ δεν προπονούμε. Το καλό. Εγώ δεν προπονούμε. Εγώ παίζω περισσότερο με την εμπειρία. Εγώ προπονούμε όλο το χρόνο. Είμαι βάρη. Κακός εδώ που λέω και με παραπάνω κιλά. Αν το είχαμε κανονίσει από έστω από το χειμώνα, θα ήμουν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Τώρα βεγορίτιδα. Βεγορίτιδα. Και μετά. Τώρα Γολγοθάς ταξίδι και βεγορίτιδα και Αλεξανδρούπολη. Με αυτές τις δύο επιτυχίες νομίζω είμαστε στα τελικά ό,τι και να γίνει. Οπότε έχουμε δύο ταξίδια. Θα πρέπει να παλέψουμε πολύ. Τώρα έχετε δει, δεδομένου ότι ήρθαν και κάποια παιδιά που δεν είχαν έρθει στο προηγούμενο τουρνουά από τη Θεσσαλονίκη, έχετε δει όλα τα ζευγάρια. Ποιο πιστεύετε ότι είναι τα πιο δυνατά ζευγάρια φέτος στο Master? Εντάξει, εννοείται ότι ένα σκαλί παραπάνω είναι ο Κωνσταντίνος Ζουφάκης. Είναι μια ομάδα που προπονείται χειμώνα καλοκαίρι και παίζει και στο εξωτερικό, έχει δει άλλες παραστάσεις. Δεν σημαίνει ότι είναι ATP. Εμείς δεν παίξαμε καθόλου καλά και στα δύο παιχνίδια, αλλά τα παιδιά που κάνουν το προπονήσεις, ο Αλεξιάδης και ο Καβαλάς, νομίζω ότι κοντράρανε. Κάποια στιγμή πρέπει να πήγαν και tie break στο ένα παιχνίδι που παίξαμε. Και από εκεί και πέρα και η Αλεξιάδης Καβαδάς και ο Βιλίρης με τον Μιχτάκη είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι αρκετές ομάδες και ο Μούτζης με τον Κοντορή. Αλλά από αυτά σήμερα δεν πήγε το παιχνίδι μου. Κερδίσαμε. Δεν σημαίνει ότι κερδίσαμε τόσο εύκολα όσο πήγε το σκορ. Και ο Καντιώτης που τον ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια.